Υποδέχτηκα με μεγάλη χαρά σήμερα τους παραγωγούς της ταινίας Barracuda που ξεκινάει τα γυρίσματα σε 2 εβδομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή ύψους 20 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια σημαντική προσπάθεια που από την πρώτη στιγμή βάλαμε ως στόχο ως διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολύ σύντομα ξεκινάει και η κατασκευή των στούντιο της Millennium στη Θέρμη. Στούντιο τα οποία θα επιτρέψουν στην περιοχή μας να δημιουργήσει τη βάση για την παραγωγή σειράς τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών. Η πραγματικότητα είναι ότι ήδη σχεδιάζονται και άλλες ταινίες μετά το καλοκαίρι, χολιγουντιανές, οι οποίες θα βάλουν για τα καλά τη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία, στο χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών παγκοσμίως. Ο στόχος μας επετεύχθη. Το είπαμε, το κάναμε. Και είμαστε πραγματικά περήφανοι που σε λίγες μέρες ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη το γύρισμα αυτής της πολύ μεγάλης παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Αντώνιο Παντέρας, αλλά και μια σειρά άλλων ξένων και Ελλήνων ηθοποιών, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στους ηθοποιούς που θα είναι στο γύρισμα αυτό. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τους παραγωγούς, τη διεύθυνση παραγωγής της ταινίας αυτής, που βρέθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα εδώ. Ξεπεράσαμε μαζί μέσω του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ήταν το πρώτο Film Office στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε από περιφέρεια. Λύσαμε προβλήματα, ξεπεράσαμε γραφειοκρατία, επιταχύναμε τις προσπάθειες που κάνανε για να βρούνε τα καλά σημεία σε όλη την Κεντρική Μακεδονία για το έργο που θέλουν να γυρίσουν, και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή την καλή συνεργασία μεταξύ του Film Office της Περιφέρειας και των εταιριών των κινηματογραφικών παραγωγών από όλο τον κόσμο θα τη συνεχίσουμε για το επόμενο διάστημα, γιατί αυτή όλη η προσπάθεια γίνεται όχι μόνο για τη δημιουργή σημαντική προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας, αλλά και θέσεις εργασίας, εισόδημα για την περιοχή μας και κυρίως προβολή για την Κεντρική Μακεδονία σε όλο τον κόσμο. Σε αυτή την λογική θα συνεχίσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Αλέξανδρο το Θάνο, και όλη την ομάδα του Film Office, μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας. The process so far has been scouting for locations in Thessaloniki and the surrounding area. We have luckily found most of what we're looking for so far, thanks to the help of our Greek team. And we plan on shooting in the next couple of weeks. And we're very happy to be in Greece. Mm-hmm. Will Antonio Banderas come here in Thessaloniki for the shootings? Yes, he will. Mm-hmm. He'll be, yeah. And would you like to tell us a few things about the story of the film? The story, it's an action movie. It's a gangster movie with hitmen and action and about a man who is a long-time criminal and gets involved in a criminal process that he does not approve of and has to fight his own people in order to save a young girl. And last question, please. How difficult is it for you to combine Thessaloniki and Hollywood? Listen, this is what we do. Making places look like other places is part of the job. We do it, and we're very happy to do it in Thessaloniki. Which landscapes would you choose in the region? Several different places. We're in Piraeus, we're in Thermi, we're in Thessaloniki proper. We're all over. We're using outside, inside, our studio space in Thermi. It's a movie, and the movie needs all kinds of things, and we're using everything we can. How long will you shoot here? 5 weeks, 30 days of shooting. And will the shooting take place in other cities or countries? No other countries. We're going to do everything in Greece, and everything is in the Central Macedonian region, mostly Thessaloniki area. Thank you.